Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα σχολιάσω ένα σποτάκι που έκανε η ελληνική κυβέρνηση που αναφορά τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, ποια μέτρα πρέπει να πάρουν τα παιδιά όσον αφορά το σχολείο. Και παιδιά, ίσον νεολαία. Τι κάνουν οι μεσήλικες όσον αφορά την νεολαία και σποτάκια? Ακριβώς, τα χειρότερα relatable πράγματα. Οπότε, πάμε να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο σποτάκι που είναι ακόμα καλύτερο από την προηγούμενη διαφήμιση που σχολίασα. Δεν ξέρω πώς το κατάφεραν. Αλλά τα κατάφεραν. Παιδιά, τα πράγματα είναι ακόμη σοβαρά. Το σχολείο ανοίγει, αλλά παραμένουμε ασφαλείς. Πρώτες εντυπώσεις. Τουλάχιστον πήρανε πιο νέους ηθοποιούς. Σε σύγκριση τουλάχιστον με τον Αποστόλη Τότσικα. Το Τσίκα. Τα πήγαμε πολύ καλά μέχρι αυτό το σημείο. Λέει εδώ ότι τα πήγαμε πολύ καλά. Αλλά ποια είναι συνώνυμο ουσιαστικά του κορονοϊού? Ακριβώς, ο θάνατος. Δεν λέω ότι υπήρξαν πολλοί θάνατοι στην Ελλάδα. Απλά λέω ότι. Κοίτα Αμερική, κοίτα Ιταλία. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Και μπράβο μας! Τι ήταν αυτό με τον Τραμπ που έκανε? Δεν είπε ούτε κάτι αστείο, ούτε κάτι έξυπνο. Απλά έκανε ένα σχόλιο ότι τα πήγαμε καλά. Οπότε, για ποιο λόγο να γίνει αυτό? Αλλά τώρα, ας προσέξουμε λιγάκι. Θα σας πω 5 απλά πραγματάκια. Τα σως. Επικά animation εφέ εδώ πέρα βλέπουμε από το team, στην ελληνική κυβέρνηση. Πρώτον, καθαρίζουμε συχνά τα χέρια με σαπούνι και νερό ή αντισηπτικό. Δεύτερον, δεν αγγίζουμε ποτέ μάτια, μύτη ή στόμα, όσο και αν ιστάζουμε την πρώτη ώρα. Ξανά αυτό με τα drums. Γιατί? Α, υποτίθεται ότι ήταν έξυπνο το νιστάζουμε την πρώτη ώρα. Τρίτον, φτερνιζόμαστε και βήχουμε μόνο στον αγκώνα, τύπου dub. Πότε είπαμε βγει αυτό το βίντεο? Α, πριν από μια μέρα. Α, οκ. Okay. Νόμιζα ότι το dubbing ήταν κάτι του 2018. Όχι. Wow. Έμεινα έκπληκτος. Το βίντεο έγινε self-aware. Κατάλαβε πόσο σκατά ήταν το joke που έκανε. Προσοχή. Αυτά τα βίντεο αποκτάνε νοημοσύνη. Κάποια μέρα θα μας κυβερνάνε. Α, μας κυβερνάνε ήδη. Τέταρτον, δεν ανταλλάσσουμε αντικείμενα μεταξύ μας. Στυλό, μολύβια, μαρκαδωράκια. Και πέμπτον, κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας. Τουλάχιστον 1,5 μέτρο. Τώρα θα μου πεις, μεζούρα θα έχουμε. Έχουν κάποιο φετίχ με τα drums και το χρησιμοποιούν κάθε λίγο και λιγάκι. Παράθυρα ανοιχτά, θρανή αραιά, πολύ σχολαστικά. Και ξανά τα drums. Το μόνο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ εδώ πέρα ότι ήταν κάπως έξυπνο, μέσα σε τεράστια εισαγωγικά, είναι επειδή είπε τη λέξη σχολαστικά και μοιάζει με την λέξη σχολείο, οπότε ορίστε drums. Okay. Αν και αυτό δεν είναι σωστά ελληνικά, αλλά που ξέρεις, είπανε το dub-dub και το χρησιμοποίησαν το 2020. Οπότε, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις από αυτούς. Θέλω να ευχαριστήσω τον Echo που μου πρότεινε να σχολιάσω αυτό το βίντεο. Οπότε, όλοι σαλούτ στον Echo. Αυτά ήταν για το βίντεο. Τα λέμε άλλη φορά. We'll be right back.